έχουν ληφθεί κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Το μόνο σίγουρο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μόνο παραπληροφόρηση. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος προσωπικά δημιούργησε το πρόβλημα στην πόλη της Κορίνθου, μια φιλική πόλη σε όλους τους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες της, για το στρατόπεδο, μιλάμε συγκεκριμένα το 6ο Σύνταγμα Πεζικού, καταφέραμε μέσω του κυρίου Δένδια να την κάνουμε μια πόλη εχθρική. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε έτσι. Είναι προσωπική ευθύνη, η ευθύνη του κυρίου Δένδια και της κυβέρνησης φυσικά να δημιουργήσουν αυτά τα δεδομένα και τα κατεστημένα στην πόλη της Κορίνθου. Δεν έχουμε λοιπόν επίσημη πληροφόρηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν μπει μέσα γύρω στους 500 λαθρομετανάστες, ότι υπάρχουν καθημερινά προβλήματα. Αυτό είναι πλέον δεδομένο. Άλλωστε έγινε και η σύσκεψη από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας στο Επιμελητήριο και εκεί λέχθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των λαθρομεταναστών. Υπάρχουν προβλήματα στην φύλαξη. Το στρατόπεδο γύρω-γύρω φυλάσσεται, δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα τόσο για τους κατοίκους όσο και για τα παιδιά των σχολείων που την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν τα σχολεία να λειτουργούν. Με τα αθλητικά κέντρα γνωρίζετε ότι είναι το κλειστό γυμναστήριο, γνωρίζετε ότι είναι το γήπεδο του τένις, γνωρίζετε ότι είναι το κολυμβητήριο, είναι το αθλητικό κέντρο, το δημοτικό γήπεδο που τώρα κατασκευάζεται και ο νέος χορτοτάπητας, είναι τα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί αυτό το κέντρο φύλαξης παράνομων μεταναστών στον βασικό οικιστικό ιστό της πόλης, μόλις 2 οικοδομικά τετράγωνα από το σχέδιο πόλης της Κορίνθου. Εξάλλου θα δείτε ότι γύρω-γύρω από το στρατόπεδο είναι η Αγία, τα σπίτια της Αγίας Άννας, της Νεάπολης και των Βοσέικων σε απόσταση μόλις 10 μέτρων. Αυτά δεν είναι υπερβολές που τις λέω εγώ ή η Δημοτική Αρχή ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πραγματικά γεγονότα τα οποία τα βλέπουν όλοι οι Κορίνθοι. Μόλις βγαίνουν στο μπαλκόνι τους οι συμπολίτες από αυτές τις περιοχές, βλέπουν το τι γίνεται μέσα στο στρατόπεδο. Πραγματικά έχουμε προβλήματα και ακόμα και στη σύντηση των λαθρομεταναστών, που δημιουργούνται προβλήματα, ποιος θα πάρει τη δεύτερη μερίδα, που δεν φτάνει σε αυτούς τους δύστυχους ανθρώπους, στα ιδιαίτερα προβλήματα που ζουν αυτήν την περίοδο. Κατά συνέπεια είναι δεδομένα. Το θέμα είναι πώς λύνονται ή πώς θα λυθούν στο μέλλον. Εμείς έχουμε πάρει απόφαση, σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν Διαπαραταξιακή Επιτροπή, ότι το 6ο Σύνταγμα Πεζικού, για πλήστους όρους λόγους, μπορώ εγώ να σας αναφέρω ακόμα και τώρα ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, δεν είναι νόμιμο και δεν είναι και πρέπει να λειτουργήσει στη συγκεκριμένη θέση ως κέντρο φύλαξης παράνομων μεταναστών. Επιπλέον, σκεφτείτε ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν σήμερα τα παιδιά τους στην τελευταία σειρά που υπηρετεί σήμερα ως νεοσύλλεκτη, γύρω στα 250 άτομα από την πληροφόρηση που έχουμε, να συνυπάρχουν μαζί με το κέντρο παράνομων μεταναστών. Και δεν θα βάλω εγώ θέματα οπλισμού κλπ. Που έχουν μπει κατ' επανάληψη. Είναι ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση και με την ασφάλεια, αλλά και με τις μολυσματικές ασθένειες, που όπως ανέφερε και ο προϊστάμενος του Τμήματος Υγιεινής στην τελευταία σύσκεψη, είναι ιδιαίτερα σοβαρές και πρέπει να προσεχθούν για την ασφάλεια της υγείας όλων των κατοίκων της περιοχής. Μάθετε εσείς ότι σε λίγες μέρες θα πάει η αστυνομική διεύθυνση επάνω? Όχι, δεν έχουμε καμία απολύτως πληροφόρηση. Αυτό είναι, αν θέλετε κύριε Στεφανή, το δυστυχέστατο σημείο για την πληροφόρησή μας. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Κορινθίων, ο βασικός αυτοδιοικητικός θεσμός, να μην έχει ενημέρωση όχι μόνο ότι θα λειτουργήσει το στρατόπεδο, αν θα λειτουργήσει, με ποιες προϋποθέσεις, για ποιο διάστημα, με πόσους λαθρομετανάστες. Και τι πρόκειται να γίνει? Να σας πω και το πιο κόμικο τραγικό της όλης της ιστορίας. Όπως λέχθηκε την τελευταία σύσκεψη από τους νομικούς συμβούλους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, οι κρατούμενοι σήμερα στο 6ο Σύνταγμα Πεζικού παράνομοι μετανάστες, σε 6 μήνες θα πρέπει να απελευθερωθούν. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή και μετά τι? Θα έχουν και ένα χαρτί από το ελληνικό κράτος ότι κρατήθηκαν, ότι παρέμειναν 6 μήνες, σιτήθηκαν, ενδύθηκαν, εστιάστηκαν. Και σε 6 μήνες πρέπει να τους αφήσουμε ελεύθερους. Αυτά είναι κωμικοτραγικά που γίνονται. Δηλαδή, 6 μήνες γιατί θα πρέπει να παραμένουν στο συγκεκριμένο χώρο και μετά να απελευθερωθούν? Και τι θα γίνει? Δηλαδή, να τους πάμε σε ένα άλλο κέντρο φύλαξη και από εκεί σε κάποιο άλλο? Δεν έχουμε επίσημη πληροφόρηση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τι πρόκειται να γίνει. Εμείς ζητάμε την άμεση απομάκρυση και αν μη τι άλλο να μην μπει κανένας άλλος. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες είναι ότι κάθε βράδυ σχεδόν 1 με 2 λεωφορεία της αστυνομίας των Αθηνών έρχονται και φέρνουν λαθρομετανάστες. Αυτά όμως είναι πληροφορίες τις οποίες δεν μπορώ να τις επιβεβαιώσω, ούτε μπορώ να στείλουμε εγώ και ο κάθε Κορίνθιος έξω από την πύλη του στρατοπέδου να δούμε πόσοι τελικά μπαίνουν στο στρατόπεδο της Κορίνθου ως λαθρομετανάστες. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.
όχι μόνο για τους κατοίκους, όπως σας προανέφερα, της πόλης, αλλά ακόμα και για τους αστυνομικούς. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πάνω από 100 αστυνομικούς να περιφρουρούν 160 σε κάθε βάρδια. Αυτά, φανταστείτε τι παράπλευρες απώλειες έχουν για την εγκληματικότητα στην Κόρινθο και στην Κορινθία και στην Πελοπόννησο. Έρχονται αστυνομικοί από την Λακωνία, από τη Μεσσηνία, από την Αρκαδία, από την Αθήνα. Τη στιγμή που έχουν, ήδη είναι αυξημένα τα προβλήματα στην εγκληματικότητα στην περιοχή μας, με τους παράνομους μετανάστες, με τους Ρωμά, με τις κλοπές καλωδίων, με τις κλοπές σπιτιών, με τις κλοπές στον Δήμο Κορινθίων, έχουμε και τα προβλήματα της έλλειψης. Από τους λίγους που υπήρχαν, έγιναν ακόμα λιγότεροι αστυνομικοί για την φύλαξη.